7 κλοπές και διαρρήξεις μέσα σε 21 ημέρες κατάφερε να διαπράξει 38χρονος αλλοδαπός που έδρασε στο Ηράκλειο το προηγούμενο καλοκαίρι με λία δεκάδων χιλιάδων ευρώ. Ο δράστης ξεκίνησε την επιδρομή του έτσι όπως την έχουν χαρτογραφήσει οι αστυνομικοί της ασφάλειας στις 20 Ιουνίου του 2018 και ολοκλήρωσε το περασμά του στις 27 Ιουλίου, όταν σημειώθηκε η τελευταία από τις χρυσοφόρες διαρρήξεις που εξιχνιάστηκαν όπως ανακοίνωσε η αστυνομία. Λία του 38χρονου ήταν πάντα χρήματα και κοσμήματα, τα οποία μπορούσε να μεταφέρει βγαίνοντας από τα σπίτια που έμπαιναν στο στόχαστρό του χωρίς να γίνεται αντιληπτός. Η αξία των κλοπημαίων διόλου ευκαταφρόνητη, καθώς υπολογίζεται ότι άγγιξε τις 40.000 ευρώ. Παρά τις ιδιαίτερες προφυλάξεις που έπαιρνε και τον βοήθησαν στο μεταξύ να παραμένει ασύλληπτος, οι αστυνομικοί αξιοποίησαν πληροφορίες και συνέκριναν τα αποτυπώματά του, φτάνοντας έτσι στην ταυτοποίησή του και την εξιχνίαση των συγκεκριμένων υποθέσεων για τις οποίες θα κληθεί να λογοδοτήσει. Την ίδια ώρα φαίνεται ότι έπιασε τόπο η κινητοποίηση των αρχών και το κυνηγητό του ιδιοκτήτη του κλεμμένου Ιωταχή που έκανε φτερά μπροστά από περίπτερο στη λεωφόρο Ικάρου τα προηγούμενα 24 ώρα. Οι δράστες προφανώς θορυβήθηκαν από τη δημοσιότητα που έλαβε η υπόθεση και το εγκατέλειψαν. Σύμφωνα με πληροφορίες, το αυτοκίνητο βρέθηκε σε αγροτικό δρόμο, ο οποίος οδηγεί προς το Καστέλι. Ξαναγίνει πάρα πολλές φορές. Ναι. Και στο Γάζι, μια περίπτωση. Άφησε τα μάξι και του τράβηξε άλλο τον πιστόλι, το πήρε και έφυγε. Δεν το είχε κλειδώσει το αυτοκίνητο. Είχε αφήσει τα κλειδιά πάνω. Κακός. Κακός. Κακός, Εγώ είδα τώρα τι κάνω. Κατέβηκα. Ορίστε. Αυτό είναι. Το αυτοκίνητο είχε κάνει κυριολεκτικά φτερά το βράδυ της Τρίτης. Ο ιδιοκτήτης του το σταμάτησε μπροστά από περίπτερο στη λεωφόρο Ικάρου. Στα δευτερόλεπτα που μεσολάβησαν από τη στιγμή που πλησίασε το περίπτερο για να αγοράσει κάτι, μέχρι να γυρίσει να κοιτάξει προς το αυτοκίνητο, όταν άκουσε το θόρυβο της μηχανής, ήταν αρκετά για να δει εμβρόντιτο στους δράστες να φεύγουν ατάραχοι με το αυτοκίνητό του. Και την ώρα που τον εξυπηρετούσα, άκουσε ότι το αυτοκίνητό του έφευγε. Έτρεξε, φώναζε, μου κλέβουν τα μάξι. Αυτό έτρεξε να προλάβει, ανέβηκε σε ένα μηχανάκι, τελικά δεν πρόλαβαν τα αυτοκίνητα.